Σε ποια πήγαινε το πάψε πια να με χτυπάς? Σε ποια πήγαινε. Σε ποια δεν πήγαινε, μπορείς σε να πεις. Ποια πήγαινε εκείνη την περίοδο. Τώρα μιλάμε για πέρσι πλέον. Ναι. Πέρσι το χειμώνα. Πέρσι καμία. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια. Έτσι, έτσι. Πώς? Έτσι όπως όλοι. Έτσι. Για κάτι έχει αυτή η τουρτά. Τι έχει, μόλι φάγαμε, εμένα δεν μου φάνηκε τίποτα. Τι έχει. Κάτι νιώθω, κάτι σα. Σα σκουλίκια. Σα σπουγκάρι. Σπουγκάρι, όχι, χαζασέ. Όχι, είναι το πανεσπάνι. Α, είναι ο τόνο που έχει βγει. Πε μου γενικότερα, πώ ήταν το 2000 για σένα. Πώ ήταν γενικότερα αυτή σαν. Πώ. Λοιπόν, να σα πω κάτι, παιδιά, γιατί δεν με βλέπετε. Εγώ πάντως θέλω να ξέρει ότι βλέπει ότι για καλό κακό, από τη στιγμή που ξέρω ότι θα κάνω με το Θέμη μια εκπομπή, έχω και το φακό μαζί. Θα πέθαινε από ντροπή αν. Αν έβγαινε πάνω στην πίστα να ξεκούπευε το φορμουάρι. Καλό ή κακό, δεν φορά ποτέ από κάτω σόρκο. Δεν φορά σόρκο. Το λέω και αυτό, είμαι έτσι πολύ. Παιδιά, τώρα δεν έχω πει εδώ σήμερα. Παιδιά, είναι δηλαδή ένα χειροκρότημα και εδώ εσωτερικό, γιατί. Το να κάνει να πετύχει στη δουλειά σου και να. Και να γίνεις αναγνωρίσιμος και να ο κόσμος σας αναγνωρίσει και να ακολουθεί μια τάση μουσικής που βγάζεις εσύ κάποιο ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, και να ακούγονται τα τραγούδια σου και να κάνεις πωλήσεις. Αναμφισβήτητα γίνεις ένα στάρ.